από έναν ταξιτζή της Ναυπάκτου την πάτησε τελικά η 36χρονη Καλονή από τη Λουμπλιάνα της Σλοβενίας που εξαπάτησε το ξενοδοχείο Βυζαντινό και ένα μίνι μάρκετ στην οδό Μπουκαούρη της Πάτρας κατά τη διάρκεια της τετραήμερης παραμονής της προκειμένου να προσφέρει ροζ υπηρεσίες ως συνοδός ανδρών. Μετά την Πάτρα πήγε στην Ναύπακτο, πήρε εκεί ένα ταξί και φυσικά κατά την πάγια τακτική της διαβεβαίωσε τον οδηγό ταξί πως θα του πληρώσει την κούρσα μέσω κάρτας κάνοντας ηλεκτρονική κατάθεση στον τραπεζικό του λογαριασμό. Ο επαγγελματίας έκανε έλεγχο και μόλις διαπίστωσε πως η Καλονή τον εξαπάτησε, μετέβη στην ασφάλεια Ναυπάκτου και κατήγγειλε το γεγονός. Έτσι, οι άνδρες της ασφάλειας Αιτωλίας της πέρασαν χειροπέδες στο ξενοδοχείο της Κορίνθου. Αστυνομικοί κύκλοι εκτιμούν πως πίσω από τη διαμονή της στα ξενοδοχεία και με δεδομένη την πληροφορία ότι εναλλάσσονταν τα πρόσωπα που τη συνόδευαν, δεν αποκλείεται να έκλεινε ροζ ραντεβού μέσω διαδικτύου. Σε βάρος της υπάρχουν πληροφορίες ότι είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα και ήταν στις λίστες καταζητούμενων από τις 2 Σεπτεμβρίου του 2021. 29 Νοεμβρίου, επειδή έχω ένα μίνι μάρκετ στην Μπουκαούρη με τον άντρα μου, μας έκανε online μια παραγγελία 50 ευρώ PaySafe. Άλλη μία κάρτα 100 ευρώ PaySafe και τα υπόλοιπα σε τσιγάρα, ποτά και τρόφιμα. Συνολικής αξίας 193 ευρώ. Επειδή μου φάνηκαν λίγο ύποπτα τα στοιχεία που έδωσε στην παραγγελία, το email, το όνομα James Carwen, κάλεσα στο Βυζαντινό, επειδή εκεί διέμενε και εκεί ήθελε να τις τα πάμε, αν όντως υπάρχει κάποιος ένικος με αυτά τα στοιχεία. Φυσικά η κοπέλα στη ρεσεψιόν με διαβεβαίωσε ότι ναι, υπάρχει. Στο τάδε δωμάτιο ο κύριος James Carwen. Έστειλα τον υπάλληλό μου με την παραγγελία. Δυστυχώς η κυρία δεν είχε χρήματα. Είπε ότι έχει μόνο μία κάρτα, επειδή όμως εμείς διαθέτουμε μόνο ένα μηχάνημα POS. Το παιδί άφησε την τσάντα εκεί, γύρισε στο κατάστημα, πήρε οδηγίες από εμάς να πάει με το POS και όταν πήγε δυστυχώς η κάρτα της δεν ήταν αποδεκτή. Πήρε την τσάντα πίσω ο υπάλληλός μας, τον διαβεβαίωσε ότι θα περάσει να την κρατήσει το αφεντικό και θα περάσω με τον άντρα μου, τον κύριο James Carwen, ο οποίος είναι ο σύζυγός μου, είναι CEO του OPAP. Μην ανησυχείτε καθόλου, θα πάρετε τα χρήματά σας. Όταν όμως ο υπάλληλός μου έφερε την τσάντα στο κατάστημα, δυστυχώς είδαμε ότι είχαν καταχωρηθεί απευθείας και οι δύο κωδικοί της PaySafe, και τον 50 και τον 100 ευρώ. Πήρα διαβεβαίωση από την ίδια την PaySafe, που σημαίνει ότι έγινε εντός δευτερολέπτων αυτό. Αμέσως κάλεσα σε αυτό το κινητό που είχε δηλώσει στην παραγγελία, όντως βγήκε η ίδια, ονομάζομαι Μία, είμαι σύζυγος του James Carwen, είναι CEO του OPAP, στα αγγλικά, φυσικά δεν ήταν εγγλέζα, από την προφορά οποιοδήποτε καταλάβαινε ότι δεν μιλάω με μία αγγλίδα. Τα μισά της αγγλικά δεν τα καταλάβαινα ούτε εγώ η ίδια. Με διαβεβαίωσε στις 11 η ώρα ότι θα περάσει να παραλάβει την παραγγελία και θα πληρώσει τις κάρτες της PaySafe, γιατί δυστυχώς χωρίς να το γνωρίζει, τις είχε ήδη χρησιμοποιήσει ο άντρας της. Δεν ήρθε δυστυχώς ούτε στις 11, ούτε στις 11.30, μέχρι που εγώ η ίδια με τον υπάλληλό μου πήγα στο ίδιο το ξενοδοχείο, ανέβηκα πάνω στο δωμάτιο, μας άνοιξε, μας υποδέχτηκε, πολύ φιλική, ευγενική, όμορφη, όπως τα ξέρετε, ότι μα διαβεβαίωσε ότι θα έρθει ο άντρας της, επειδή είναι σε ένα έκτακτο meeting, την επόμενη μέρα να μας εξοφλήσει. Για εγγύηση μπορείς να πάρεις μία τσάντα Louis Vuitton, ορίστε, μπορείς να πάρεις το πανάκριβο ρολόι μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάρεις τα πανάκριβα πράγματά μου για εγγύηση. Της είπα φυσικά όχι, δεν τα δέχομαι, δεν είμαι τέτοιου είδους άνθρωπος, ότι θέλω τουλάχιστον τα χρήματα από τη PaySafe που έχετε ήδη καταχωρήσει. Μου είπε, στο υπόσχομαι την άλλη μέρα θα περάσει ο ίδιος ο άντρας μου όταν τελειώσει τα έκτακτα meeting από το κατάστημα. Δυστυχώς την άλλη μέρα την περίμενα, δεν εμφανίστηκε, με πήρε τηλέφωνο στις 3 το μεσημέρι, θα περάσω να παραλάβω με τον άντρα μου, θα είμαστε μαζί και το σκυλάκι μου την παραγγελία. Μην ανησυχείς Άντζελα, έρχομαι. Δεν ήρθε ποτέ, η ώρα πήγε 7 το απόγευμα, πήγα και ενημέρωσα τον υπεύθυνο του Βυζαντινού, το ξενοδοχείο στη Ρήγα Φεραίου, και εκεί αποκαλύφθηκε ότι δυστυχώς είχε φύγει από το δωμάτιο, τους είχε αφήσει ένα πολύ μεγάλο χρέος γιατί διέμενε εκεί και έτρωγε και έπινε τόσες ημέρες, και αποφάσισε να πάω απευθείας στην ασφάλεια πατρών και να παραδώσω όλα τα στοιχεία που είχα για αυτή την ελόγου κυρία. Και τελικά τι μάθατε δηλαδή? Μάθατε ότι είχε εξαπατήσει κι άλλα ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις. Για πετε μας. Ακριβώς, μάλιστα. Τι μάθατε? Ναι, μάθαμε ότι ήταν επάγγελμα αυτό, ότι το έκανε συστηματικά. Η γυναίκα αυτή είχε τέτοια πειθό
που με τον τρόπο που μιλούσε, οι απαντήσεις της ήταν μέσα σε δευτερόλεπτα. Καταλάβαμε αμέσως ότι το έχει κάνει σε πάρα πολλούς επιχειρηματίες. Μάθαμε επίσης ότι υπάρχουν καταγγελίες από όλη την Ελλάδα, όπως και εσείς γνωρίζετε, και όντως πήγαινε ερχόταν μόνη της και ότι δεν υπήρχε ποτέ ο σύζυγος αυτό το υψηλόβαθμο στέλεχος του ΟΠΑΠ που ισχυρίζεται. Σε μένα συστήθηκε ως μία. Σε κάποιους άλλους συστήθηκε διαφορετικά. Τελικά καταδικάστηκε χθες. Ακριβώς. Πόσο χρόνο και τι είπε στο δικαστήριο, τι ισχυρίστηκε η ίδια για αυτές τις πράξεις που έκανε. Με κάλεσαν χθες να παραστώ ως μάρτυρας στη δίκη στο Μεσολόγγι. Mm-hmm. Φυσικά και επειδή είμαι υπεύθυνος άνθρωπος, πήγα μαζί με τους άλλους μάρτυρες. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι τα έκανε όλα αυτά γιατί την απάτησε ο πρώην φίλος της και της πήρε όλα τα χρήματα, δηλώνει άφραγγη, απένταρη δυστυχώς, ότι γι' αυτό δεν μπορούσε να πληρώσει κανένα ξενοδοχείο και καμία επιχείρηση. Βρέθηκε στην Κόρυνθο λόγω αρρώστιας, μας είπε ότι αρρώστησε πάρα πολύ σοβαρά, έλεγε στον κύριο πρόεδρο, και ότι έπρεπε να μεταφερθεί επειγόντως στην Αθήνα. Και γι' αυτό από ναύπακτο πήγε Κόρυνθο και επόμενος προορισμός της ισχυρίζεται πως ήταν η Αθήνα.